Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Cooking with Faye. Σήμερα έχει πάρα πολύ κρύο, οπότε θα μαγειρέψουμε μία ψαρόσουπα για να ζεσταθούμε. Έχουμε εδώ ένα ψάρι που δεν είναι πολύ όμορφο, αλλά είναι πολύ νόστιμο. Παιδί μου, τέτοιο έτρωγες όταν ήσουν ο μικρός. Όταν άρχισες να τρως ψαρόσουπα, πασκανδρίτσα, τότε ζούσαμε στη Σπάρτη. Τέτοιο να τρώτε για να γίνετε 2 μέτρα. Ναι. Έτσι, έτσι. Είναι θρεπτικό. Λοιπόν, έχουμε μία πεσκανδρίτσα, έχουμε καρότα, πατάτες, συγγνώμη, ένα κρεμμύδι, 2 λεμόνια, ελαιόλαδο, λευκό πιπέρι, αλάτι και σέλινο. Θα βάλω πρώτα το ψαράκι να βράσει. Να βράσει. Στη συνέχεια, αφού βράσει, θα το αφαιρέσω και θα βάλουμε τα λαχανικά μας να βράσουν. Θα βράσει τώρα αυτό. Βάλουμε και λίγο αλατάκι. Πολύ ωραία. Βάλουμε και το πιπεράκι. Τέλεια. Μέχρι να βράσει, θα κόψω εγώ τα λαχανικά. Έβρασε το ψαράκι μας, η πεσκαδρίτσα. Θα το βγάλω τώρα, όση ώρα έβραζε το ξάφριζα κιόλας. Θα το βγάλουμε στην πιατέλα. Η πεσκαδρίτσα δεν έχει πολλά κόκαλα, οπότε ο ζωμός είναι καθαρός. Δεν χρειάζεται να το σουρώσουμε. Τώρα θα βάλουμε το κρεμμύδι ολόκληρο. Πατάτες καρότα κομμένα. Είδες τι ωραία χρώματα. Θα βάλουμε και το πράσινο και αρώματα. Και το σέλινο. Θα βάλουμε και το ελαιόλαδο. Ωραία. Και αλατάκι. Δεν έβαλε πολύ. Στο μεταξύ βρήκαμε και είχαμε σέλινο στη γλάστρα μας, στη βεράντα και βρήκαμε και 2 πιπεριές. Λες να είναι ωραίες, μέσα στη σούπα. Μπορεί. Να δοκιμάσουμε. Και 2 πιπεριές. Θα κάνουμε την ανατροπή. Θα βάλουμε και λεμονάκι. 2 λεμόνια στημένα. Πολύ ωραία. Περιμένουμε να βράσει. Λοιπόν, έβρασε η σούπα μας, η ψαρόσουπα, και έβγαλα 2-3 κομμάτια πατατούλες. Τις πάτησα με το κουτάλι, έβρασε, και θα το ρίξω πάλι μέσα για να χυλώσει. 4 κομματάκια πατατούλες. Αυτό ήτανε. Δοκίμασα το ζωμό και έδωσε η πιπεριά μία τέλεια γεύση. Σας το συνιστώ να το δοκιμάσετε κι εσείς. Έτοιμη είναι. Έχουμε εκεί το ψαράκι μας και τώρα θα σερβίρουμε και τη σούπα. Υπέροχη σούπα.
Επειδή δεν το τρώμε όλο το κρεμμύδι, το βάζουμε ολόκληρο. Έτσι παίρνει τη γεύση. Και όποιος θέλει κρεμμυδάκι, βάζει στο πιάτο του. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε και μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου και like στη σελίδα μου στο Facebook Cooking with Faye. Γεια σας!